με την άποψη του Γιάννη Δραγασάκη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση θα προχωρήσει σε δημοψήφισμα εάν οι εταίροι αρνηθούν διαπραγματεύσεις και συμβιβασμό. Συμφώνησε και ο Ευρωβουλευτής του κόμματος, ο Νίκος Χουντής, μιλώντας στην εκπομπή Μέγκα Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, δεν αποκάλυψε ποιο θα είναι το ερώτημα. Τη δική του όμως εκδοχή έδωσε ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Τραγάκης, που υποστήριξε ότι στο δημοψήφισμα θα τεθεί το ερώτημα ευρώ ή δραχμή. Αντίθετο. Νέο κύκλο αντιπαράθεσης με τη Νέα Δημοκρατία. Πυροδοτούν οι δηλώσεις κορυφαίων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ότι το κόμμα τους ως κυβέρνηση θα προσφύγει στη βούληση του λαού, αν οδηγηθεί σε αδιέξοδο η διαπραγμάτευση με τους εταίρους. Μετά την αναφορά Δραγασάκη με την οποία και άνοιξε το ζήτημα, σήμερα και ο Νίκος Χουντής στην εκπομπή Μέγκα Σαββατοκύριακο συμφώνησε μαζί του και έκανε λόγο για δημοψήφισμα, αποφεύγοντας όμως να περιγράψει το δίλημα που θα τεθεί, προκαλώντας την αντίδραση του γαλάζιου βουλευτή Γιάννη Τραγάκη. Τι συνέπειες το να μην σου δίνουν για ένα διάστημα λεφτά θα τις πληρώσει ο λαός. Έτσι δεν είναι. Λες λοιπόν στο λαό, έχω βρεθεί σε αυτό το σημείο. Ή θα σωθεί η κοινωνία, ή θα έχουμε φάρμακα για τους καρκινοπαθείς. Το παράδειγμα το χρησιμοποιώ επειδή ξεκινήσατε το ρεπορτάζ. Ή πάμε, δεν γίνεται τίποτα άλλο και η καταστροφή συνεχίζεται, ορίστε αυτή η εικόνα. Θέτουν τώρα αυτό το ερώτημα, δραχμή ευρώ είναι κατά βάση το ερώτημα αυτό. Διότι όταν λένε εντός ευρωζώνης ή εκτός ευρωζώνης, αυτό είναι το ερώτημα, δραχμή ευρώ. Το επαναφέρουν λοιπόν. Αυτό το ερώτημα έχει απαντηθεί από τον ίδιο τον ελληνικό λαό. Την παρέμβαση της εισαγγελίας.